γιατί φαίνεται ποιος είσαι από τον τρόπο που συναναστρέφεσαι με τους άλλους, από το πώς θα αντιμετωπίσεις είτε τον καλό λόγο είτε τον άσχημο λόγο του άλλου, είτε τον έπαινο είτε την απαξίωση του άλλου, και κατεξοχήν την απαξίωση και την προσβολή και την αδικία. Θες να καταλάβεις τον εαυτό σου ή και τον πλησίο σου, να δεις πώς συμπεριφέρεσαι ή πώς συμπεριφέρεται ο πλησίο σου όταν αδικείται. Τότε φαίνεται ο άνθρωπος ποιος είναι. Και πώς φαίνεται, μέσα στη συναστροφή φαίνεται αυτό. Πώς αντιμετωπίζει αυτό που τον αδικεί. Γίνεται λοιπόν ένα τεστ για κάθε συναστροφή. Και εξηγεί τώρα ο Άγιος. Να τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι πηγαίνει κάποιος αδελφός να φάει με άλλους. Παρατηρεί τότε τον εαυτό του και βλέπει αν μπορεί να εγκρατευθεί όταν προσφερθεί ένα καλό φαγητό που του αρέσει. Μπορεί να συγκρατηθεί. Αν μπορεί να μην δοκιμάσει από αυτό ή αντίθετα, αν προσπαθεί να παραγκονίσει τον αδελφό για να πάρει περισσότερο από αυτό. Ακόμα, όταν προσφερθεί κάτι χωρισμένο σε μερίδες, αν προσέχει να μην πάρει τη μεγαλύτερη, αφήνοντας στον άλλον τη μικρότερη. Φαίνεται εκεί τι είναι ο άνθρωπος, αν είναι φύλαυτος, εγωιστής, κοιτάει τη δική του βόλευση ή έχει αγάπη. Πολλές φορές οι άνθρωποι πάνε να εξομολογηθούν και τσακώνονται έξω από το εξομολογητήριο και λένε και λόγια, άπρεπα λόγια, πολύ άπρεπα. Άργησε αυτός και τι κάνει τόση ώρα μέσα κλπ. Και κατά τα άλλα είναι άνθρωποι που ποτέ το έχουν μετανιώσει και έχουν κλάψει και πλένει για τις αμαρτίες τους. Κάθε άλλο. Φαίνεται από τη συμπεριφορά τους. Βλέπετε, κάθε στιγμή κρινόμαστε. Ιδίως όταν ερχόμαστε απέναντι στους άλλους. Τότε φαίνεται ποιοι είμαστε. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, πηγαίνοντας να συναντήσεις τους άλλους, κρίνεσαι. Φανερώνεσαι ποιος είσαι. Κάνεις ένα τεστ να δεις την πνευματική σου κατάσταση. Πολλές φορές δεν ντρέπεται κανείς ακόμα και να απλώσει το χέρι του για να σπρώξει τη μικρή μερίδα στη θέση του αδελφού του και να πάρει τη μεγάλη μπροστά του. Θα πείτε, αυτά γίνονται στους μοναχούς. Βεβαίως, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Όπως γίνονται και σε εσάς, στους λαϊκούς, στους κοσμικούς. Άραγε, πώς είναι η διαφορά της μικρής από τη μεγάλη μερίδα, πόσο τάχα μπορεί να διαφέρουν οι δύο μερίδες, ώστε για τόσο ευτελή πράγματα να καταδέχεται κανείς να προσβάλλει τον αδελφό του από πλεονεξία και να αμαρτάνει. Ακόμα, όταν τρώει μαζί με άλλους, παρατηρεί αν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του από την πολυφαγία και να μην τον αφήσει να χορτάσει μέχρι κορεσμού. Γίνεται πάλι τεστ. Πολλοί άνθρωποι που πάνε, ας πούμε, ταξίδια ή και προσκυνήματα και πάνε να φάνε στο ξενοδοχείο, στο μπουφέ, και εκεί, ας πούμε, γίνονται άπλιστοι και παίρνουν τεράστιες μερίδες για να χορτάσουν. Φαίνεται εκεί τι υπάρχει μέσα σου. Υπάρχει, σου λέει, τώρα που βρήκα ευκαιρία να πάρω ζήτη περισσότερο και μπορεί και να πάρει στο μαχιά σου και να φτάσουν και να κάνουν και μετώματα. Από πλεονεξία. Βλέπετε πώς κρινόμαστε όταν ερχόμαστε απέναντι στους άλλους. Όπως είναι φυσικό, σε τέτοιες συναντήσεις που γίνεται ένα τραπέζι, ας πούμε, μια συναισθίαση, βρίσκει κανείς πολλά είδη φαγητών. Βλέπει ακόμα αν προσέχει τον εαυτό του από την παρησία. Η παρησία, έλεγε ο Εξπέρις, βγαίνει από το Παρίσι, είναι από την υπερηφάνεια. Είναι το υπερβολικό θάρρος. Δεν επιτρέπεται να έχουμε παρησία. Ας πούμε, η παρησία είναι να ξεντύνεται ο ένας μπροστά στον άλλο. Δεν πρέπει ποτέ αυτό να γίνεται. Και άλλα και άλλα. Να λες παλιοκουβέντες, τάχα της από οικειότητα. Και λοιπά και λοιπά.
Τεστάρεις λοιπόν τον εαυτό σου εάν έχεις παρησία. Αν μπορεί να βλέπει τον αδελφό του να τον τιμούν, εδώ είναι τώρα, και να τον περιποιούνται περισσότερο από αυτόν, χωρίς να στενοχωριέται, χωρίς να ζηλεύει. Πόσο πολύ το παθαίνουμε αυτό. Γιατί εκεί είναι ένας χώρος δημόσιος και μπορεί κάποιοι να επενεθούν. Εσένα η καρδούλα σου τι θα γίνει εκείνη την ώρα, θα κεντηθεί, θα νιώσει ένα γκάθι, μια ζήλια, γιατί να μην το κάνω και σε μένα. Ακόμα παρατηρεί αν μπορεί να βλέπει κάποιον να έχει οικειότητα με έναν άλλο ή να μιλάει πολύ ή να γυροφέρνει άσκοπα και αυτός να μην το προσέχει ούτε να το κατακρίνει, αλλά να προσέχει μάλλον κάποιον άλλον που είναι ευλαβέστερος. Και γενικά πρέπει να προσπαθεί να συμπεριφέρεται όπως λένε ότι έκανε ο Αμπάς Αντώνιος. Όταν πας λοιπόν σε μια ομίγυρη, και ο κάθε άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος και κανένας άνθρωπος δεν είναι όμοιος με τον άλλο, και ο καθένας συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, εσύ ποιον προσέχεις? Τον άταρχτο, αυτόν που γυροφέρνει, αυτόν που λέει πολλά, αυτόν που κομπάζει, που αυτό θαυμάζεται και αυτό επενείται και αυτό διαφημίζεται, ή τον ευλαβή, τον ταπεινό? Να κάνεις, λέει, ό,τι έκανε ο Μέγας Αντώνιος. Κοιτάξτε τι έκανε ο Μέγας Αντώνιος, το γράφει ο Μέγας Αθανάσιος στο βίο του, στο βίο του Αγίου Αντωνίου. Ούτω μένουν εαυτόν άγων, ηγαπάτω παραπάντων Αντώνιος. Ζώντας έτσι, λέει ο Μέγας Αντώνιος, τον αγαπούσαν όλοι. Αυτός δε της σπουδαίης προσούς απήρχετο, γνησίως υπετάσσετο. Ο ίδιος ο Μέγας Αντώνιος όπου πήγαινε υποτασσότανε στους σπουδαίους. Σπουδαίος είναι αυτός που έχει σπουδή, που έχει μια φρονιμάδα και μια προθυμία. Εξού και το τάγμα των σπουδαίων που υπήρχε στα Ιεροσόλυμα, που ήταν άνθρωποι αφιερωμένοι στην υπηρεσία του ναού της Αναστάσεως και του Παναγίου Τάφου και του Γολγοθά, όλων των προσκυνημάτων. Αυτούς να προσέχεις λοιπόν, όπως έκανε και ο Μέγας Αντώνιος, τους πρόθυμους στον πνευματικό αγώνα, και σε αυτούς υπετάσσετο, και καθεαυτόν εκάστου το πλεονέκτημα της σπουδής και της ασκήσεως κατεμάθαινε. Και τον καθένα παρατηρούσε, μελετούσε ποια ήταν η αρετή του, σε τι ξεχώριζε, ποιο ήταν το, ας πούμε, το ξεχωριστό, το διακριτικό του στοιχείο που το χαρακτήριζε ως προς την αρετή όμως, που τον έκανε ξεχωρίζει. Γιατί βέβαια ο κάθε άνθρωπος έχει και κάποιες αρετές ξεχωριστές, περισσότερο θα λέγαμε καλλιεργημένες από ό,τι έχει τις υπόλοιπες. Αυτές προσέχε ο Μέγας Αντώνιος. Και του μεν το χαρίεν. Και στον μεν ένα έβλεπε και μελετούσε το χαρίεν, το χαριτωμένο, το και χαριτωμένο θείος. Με το χαρακτηριστικό αυτό που έχει ο άνθρωπος που έχει ενεργό τη θεία χάρη. Βλέπεις ένα μικρό παιδάκι που είναι μάλιστα και φρέσκο βαφτισμένο και είναι χαριτωμένο, έχει τη Θεία Χάρη που λάμπει πάνω του, αλλά και είναι και εύχαρης, έχει αυτή την έννοια το χαρίεν, είναι εύχαρης, είναι προσιτός, είναι χαρούμενος, δεν είναι έτσι άνθρωπος με σκοτεινό πρόσωπο, καταθλιμμένος. Του δε το προστασευχάς σύντονο εθεώρη, και σε άλλον πάλι ξεχώριζε και μελετούσε την προθυμία στις προσευχές και το σύντονο, δηλαδή την προσευχή την, με συγκεντρωμένο νου, με συγκεντρωμένη διάνοια, και την προσευχή την έντονη, τη θερμή. Αυτό σημαίνει το σύντονο. Βλέπετε πως η γλώσσα μας είναι πλουσιωτάτη, και για να ερμηνεύσεις, για να εξηγήσεις μία λέξη λες ολόκληρη, κάνεις ολόκληρη, θες να
μια ολόκληρη ενότητα για να την ερμηνεύσεις. Και στη λέει με μία λέξη ο αρχαίος συγγραφέας, το σύντονο στην προσευχή. Και άλλου μεν το αόργητο, και σε άλλου πάλι παρατηρούσε και μελετούσε την αοργησία που δεν αορχιζόταν. Άλλου δε το φιλάνθρωπο κατενόη, και σε άλλον έβλεπε την φιλανθρωπία, την αγάπη που είχε για τους άλλους. Και το μεν αγρυπνούντι, το δε φιλολογούντι προσήχε. Και σε αυτόν πάλι που αγρυπνούσε πρόσεχε, και στον άλλον που αγαπούσε τον λόγο, τον λόγο το πνευματικό. Και τον μεν εν καρτερία, τον δε εν αυτές νηστείες και χαμηλνίες εθάμαζε. Και τον άλλη θάμαζε αυτούς που είχαν καρτερία, που είχαν υπομονή στην άσκηση, στις νηστείες και στην χαμευνία, χάμο ευνή, ευνή είναι το κρεβάτι, αυτός που κοιμόταν δηλαδή κάτω, στο χώμα, στο πάτωμα. Και του μεν την πραότητα, του δε την μακροθυμία παρατηρείτου. Και σαν μεν ένα έτσι πάλι παρατηρούσε την πραότητα και στον άλλον την μακροθυμία. Πάντον δε ομού την εις των Χριστών εσέβεια. Και σε όλους παρατηρούσε και εντόπιζε τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούσαν την ευσέβεια προς τον Χριστό και την προς αλλήλους αγάπη εσημείωτο. Και επίσης παρατηρούσε και σημείωνε την αγάπη προς τους άλλους. Και ούτω πεπληρωμένος υπέστρεφε εις τον ίδιο του ασκητηρίου τόπο. Και έτσι λέει, γεμάτος, πλήρης από πνευματικά εφόδια, γύριζε στο ασκητηριό του. Να πως αξιοποιούσε την έξοδό του ο Μέγας Αντώνιος. Όπου πήγαινε παρατηρούσε τους ευλαβεστέρους και ξεχώρισε τις αρετές του, του καθενός, και τις θαύμαζε και τις μελετούσε, και φυσικά μετά θα αγωνιζόταν να τις εφαρμόσει και αυτός, να τις μιμηθεί. Να λοιπόν πως κανείς ωφελείται από τη συναστροφή με τους άλλους. Και ό,τι κάνει, το κάνει για να δοξαστεί ο Θεός. Και από αγάπη στον Θεό και στον πλησίον. Και συνάμα δεν αποτυχάνει, αλλά περνάει και το τεστ, όπως το λέμε με σύγχρονη ορολογία, του να δει ποια είναι η δική του πνευματική κατάσταση.